Τώρα, πάμε να χαιρετήσουμε τον αμπριωτή καθηγητή φαρμακευτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Χρήστο Πέτρου. Κύριε Πέτρου, σας χαιρετώ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι. Πήγατε εσείς στο μέρος που πήγαμε τώρα στο Μάμαρι για να προσκυνήσετε να κάνετε τάμα στον Άγιο Γεώργιο? Στο συγκεκριμένο μέρος όχι, αλλά είναι ενδιαφέρον. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Είχαμε συζητήσει αυτό το θέμα με το ενέσιμο σκεύασμα. Σε μαγκλουτίδι είναι, έτσι, η ουσία. Πού είναι για τους διαβητικούς. Ξαφνικά ανακαλυφθήκε ότι χάνεις βάρος, γρήγορα, εύκολα. Και δεν κάνουν άλλη δουλειά, επώνυμοι και ανώνυμοι, σε όλη την Κύπρο, από το να βάζουν αυτή την ένεση. Είναι μια φορά τη βδομάδα, αν δεν κάνω λάθος. Κοστίζει κιόλας. Αυτό που δεν ξέρουμε, κύριε Πέτρου, πείτε μας αν γνωρίζετε κάποιον, είναι μετά που τελειώνει αυτή η ένεση. Δεν ξέρω αν πρέπει να την βάζει συνεχώς. Αν μένει αυτή η απώλεια βάρους ή αν επιστρέφει με τα έξτρα. Η σεμαγλουτίδη, να το πάρω από την αρχή, είναι ένα πεπτίδιο που είναι ανάλογο μιας φυσικής ορμόνης του GLP-1, το οποίο έχει πολλαπλές δράσεις και στην ρύθμιση της γλυκόζης και της όρεξης. Προκαλεί φούσκωμα και μειωμένη όρεξη, μειωμένη επιθυμία πρόσληψης λιπαρών και υδατανθράκων, σύντομα βοηθά στο μεταβολισμό της γλυκόζης αφού αυξάνει την έκρηση της ινσουλίνης. Mm-hmm. Η δράση αυτού του φαρμάκου διαρκεί έως και λίγες μέρες μετά που θα σταματήσει η χορήγησή του. Θα επανέλθει, θα καταναλωθεί το φάρμακο, θα επεκριθεί και θα ξανανοίξει η όρεξη. Άρα, αν δεν συνοδεύεται από άλλες παρεμβάσεις που είναι σχετικές με τη δίαιτα ή την άσκηση, το αποτέλεσμα θα χαθεί και θα επανέλθει το βάρος και υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι αυτό γίνεται σε 1 έως 2 μήνες μετά. Αυτό αφορά τη σεμαγλουτίδη στην δοσολογία που είναι εγκεκριμένη για τους διαβητικούς. Μία άλλη μορφή της σεμαγλουτίδης σε μία άλλη δοσολογία θα έρθει σε κάποια στιγμή στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες μέσα στο 23 και εκείνο θα ενδείκνεται για την παχυσαρκία στους ασθενείς που είναι με δείκτημα ζαστόματος άνω των 30 ή άνω των 27 αν έχουν ένα συνοδό νόσημα, αλλά και πάλι το αποτέλεσμα θα επανέλθει, θα σταματήσει και θα επανέλθει το βάρος αν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις στη ζωή. Ναι. Βεβαίως τώρα το ζήτημα το οποίο συζητάμε είναι ότι υπάρχει συγκεκριμένο σκεύασμα συγκεκριμένης εταιρείας που το εισάγει για σκοπούς χρήσης συνταγογράφησης για διαβητικούς που κάποιοι γιατροί συνταγογραφούν διότι δεν μπορεί να μπει σε ένα φαρμακείο και να το πάρεις, έτσι, το συγκεκριμένο ενέσιμο. Κάποιος το συνταγογραφεί και είναι για την απώλεια βάρους. Άρα το ζήτημα τώρα είναι, έχει να κάνει, μπορεί κάποιος να ελέγξει, δεν ξέρω, είναι οι φαρμακευτικές υπηρεσίες, να δει πόσα τέτοια σκευάσματα έχουν καταναλωθεί και για ποιο σκοπό να γίνει ένας έλεγχος. Πρώτα οι φαρμακευτικές υπηρεσίες έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν και το τελευταίο κουτί που εισάγεται στην Κύπρο. Μάλιστα. Και που καταναλώνεται. Από εκεί και πέρα, εάν βαφτίζονται διαβητικοί, κάποιοι παχύσαρκοι, υπέρβαροι ή σε lifestyle καταστάσεις που χρειάζονται να χάσουν 1-2 κιλά ενώ ψυχαλοκαιριού ή γάμων ενδεχομένως, τότε είναι ένα πολύ διαφορετικό θέμα. Ναι. Το να ελέγξεις το φαρμακείο τι μπαίνει και τι βγαίνει είναι πανεύκολο. Και γίνεται. Όλα όμως γίνονται με συνταγή. Και αυτές οι συνταγές από κάπου βγαίνουν. Άρα χρειάζονται να εισαχθούν και πρωτόκολλα και να γίνεται και καλύτερος έλεγχος. Όχι απλά να στέλνουν μια επιστολή και να λένε προσέξτε, συνταγογραφείτε, με πιο δραστικά μέτρα για τον έλεγχο της συνταγογράφησης. Ναι. Και κάτι που είναι η ουσία του ζητήματος. Μιλάμε για off-label use, συνταγογράφηση εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων. Που η εγκεκριμένη ένδειξη είναι μόνο σακαρώτης διαβήτης υπό κάποιες προϋποθέσεις. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ βάζω πάντα ένα ερώτημα. Ποιος αναλαμβάνει την ευθύνη αν συμβεί κάτι? Εάν συμβεί κάτι, αν συμβεί ομιγέννητο, κάτι σοβαρό, μία παγκρεατίτιδα ή κάτι πιο ήπιο, δεν μπορεί από κανένας να αναζητήσει ευθύνη στην εταιρεία. Η ευθύνη βαραίνει μόνο και μόνο το συνταγογράφο. Ναι. Τώρα, σε αυτό έτσι θέλω να καταλήξουμε. Διότι καλά είναι όλα αυτά και θα μας λένε τώρα ότι εσείς ποιο είναι το πρόβλημά σας, να είμαστε στο συνταγογραφού. Όμως, επειδή είναι για συγκεκριμένη χρήση. Τώρα, αν έρθει το άλλο σε ποσότητα ή δοσολογία που μας είπατε, που να είναι συγκεκριμένα για αυτό σκοπό, έτρωνε κάτερο. Συζητάμε όμως τώρα για αυτό που είναι στην αγορά για συγκεκριμένο σκοπό. Η εταιρεία που το εισάγει το φέρνει για συγκεκριμένο σκοπό, έτσι, συγκεκριμένη ασθένεια. Τι μπορεί να συμβεί, αλήθεια κύριε Πέτρου, σε κάποιον, διότι τώρα, αν βάζει μια ένεση κάθε πόσες μέρες, μια εβδομάδα, ή αποφασίζει ότι θέλει τάχιστα να χάσει βάρος και βάζει 2-3, ποιος φέρει την ευθύνη και τι μπορεί να πάθει κανείς?
Σας είπα προηγουμένως, την ευθύνη, αν γίνεται εκτός των εγκεκριμένων ενδείξεων, την φέρει και την ηθική και την νομική, τη φέρει αυτός που έχει χορηγήσει το Ναι. φάρμακο, που έχει συνταγογραφήσει το φάρμακο. Το Μπορεί φάρμακο αυτός που το έχει συνταγογραφήσει καλύπτεται. αν είναι μια φορά τη βδομάδα, ο άλλος θα βάλει 2-3, επειδή έτσι του ήρθε. Κοιτάξτε, υπάρχουν συγκεκριμένα όρια που γίνεται η χορήγηση και πώς αυξάνεται η δόση στην πάροδο του χρόνου. Είναι ένα φάρμακο που έχει μεγάλο χρόνο ημής ζωής. Και δεν σημαίνει ότι αν γίνει και δεύτερη, ενδεχομένως και τρίτη δόση, θα είναι επιπλέον το αποτέλεσμα, Μάλιστα. θα σταματήσει την δόση όρεξη και θα χάσει περισσότερα κιλά. Μιλήσατε Εκεί πριν για μπαίνουν άλλα παγκρεατίτιδα όμως. Αποτελέσματα. Ναι, για παγκρεατίτιδα. Μπορεί. Δεν είναι απλό. Δεν είναι ότι είναι μια ένεση που μας Καθόλου. Φουσκώνει κλπ. Άρα να ακούσουμε λίγο και τις από εσάς τις συνέπειες. Καθόλου. Οι πλήστοι έχουν ήπιες παρενέργειες από το γαστρεντερικό, ναυτίες, εμετούς, φουσκώματα κτλ. Η παγκρεατίτιδα είναι κάτι πολύ σοβαρό. Είναι μια φλεγμονή στο πάνκρεας που χρειάζεται εξειδικευμένη θεραπεία και προς Θεού καλύτερα να μην συμβεί. Ένα άλλο θέμα το οποίο είναι επίσης σοβαρό, αφού μπήκαμε στη λογική του lifestyle φαρμάκου πλέον, είναι ότι είναι ένα φάρμακο που δεν μπορεί να χρησιμοποιείται στην εγκυμοσύνη. Και οι γυναίκες που έχουν σκοπό να μείνουν έγκυος πρέπει να σταματήσουν το φάρμακο τουλάχιστον 2 μήνες πριν την προγραμματισμένη εγκυμοσύνη τους, γιατί υπάρχουν αποθέματα ακόμη στον οργανισμό. Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό το τελευταίο, κύριε Πέτρο. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Και κάτι τελευταίο. Είναι ένα φάρμακο που είναι ένας βιολογικός παράγοντας. Ένα πεπτίδιο, όπου ο όρος της άδειας του, συν τα άλλα που έχουμε πει προηγουμένως, χρειάζεται να υπάρχει χνηλασιμότητα. Δηλαδή και το τελευταίο κουτί, η τελευταία παρτίδα που λαμβάνει ο καθένας, να μπαίνει σε ένα μητρό και να ξέρει το σύστημα, φαρμακευτικές υπηρεσίες, ο αίμα, κάποιος που θα πάρει κάτι, εάν συνέβη και λόγω παρτίδας. Άρα δεν είναι αστείο, παίρνουμε ένα κουτί, βάζουμε τις 4 ενέσεις τον επόμενο μήνα ξανά και ξανά. Μάλιστα, κατανοητό. Ευχαριστώ πολύ. Σας χαιρετώ.